Να και μια εικόνα που δεν περίμενα να ξαναδώ ποτέ. Παρδόν. Για τα χάλια σου λέω, αγόρι μου. Έτσι ήσουν την εποχή πρών ώρας. Μέχρι αργά στο γραφείο να σέρνεις την καντίφλα σου. Με κολακεύεται. Ευτυχώς σε πήρες τα χέρια της συνόρα και σε έκανα άνθρωπο. Και ποιο είναι το ευχαριστώ? Σας πνίγει και εσάς το δίκιο, κυρία Μαλία, ε. Αντί να με κοροϊδεύεις, αγόρι μου, δεν κοιτάς τι θα κάνεις. Έτσι μαγκούφεις θα μείνεις μια ζωή. Όχι, μην ανησυχείτε. Εγώ την έχω κάνει την τύχη μου. Το έχω βρει το τέρι μου. Τον Νικόλα. Μαζί θα γεράσουμε. Θα γεράσει ο κάθε πικραμένος, αγόρι μου. Δεν μου λες. Το ίδιο είναι να έχεις μια γυναίκα δίπλα σου. Και όχι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Μια γυναίκα που είναι κούκλα, είναι θεά, έχει προσωπικότητα, μυαλό, γοητεία. Συγγνώμη, κυρία Μαλία, τι διαφήμιση είναι αυτή ξαφνικά στην ώρα, την πουλάτε? Εσύ την πουλάς, αγόρι μου. Η σχέση αυτή θα σε πήγαινε μπροστά. Και εσύ κάνεις βήματα πίσω, γυρνάς πίσω στη μιζέρια. Γυρνάς πίσω στο ρούσο. Βγάζεις τα λεφτά σου αναλαμβάνοντας βρώμικες υποθέσεις. Το τι με ανεβάζετε μέρες που είναι. Χαραμίζεις, βρε αγόρι μου. Χαλάς χρόνο και θεά ουσία για να αθώσεις ποιον? Ποιον? Την Αντιγόνη Λαζαριδή, που έχει φάει περισσότερους και από τη χολέρα. Να σας ενημερώσω, ο κύριος Ρούσος πρέπει να είναι δίπλα. Όχι τίποτα άλλο, σας το λέω, μην εξαντλήσετε όλη την έντασή σας σε μένα, να περισσέψει και κάτι για εκείνον. Άλλοι παλεύουν μια ζωή να βρουν το άλλο τους μισό. Και εσύ που το βρήκες, τι κάνεις? Το πετάς. Και βουτάς και τα χεράκια σου στο αίμα. Γιατί με αγριεύετε βραδιάτικα? Έλα. Καλώς και το ζωντοχείο. Τι έγινε, έχουμε κανένα νεότερο? Πήγα και της μίλησα. Και, τα βρήκατε? Ναι, βέβαια, παιδί μου. Βέβαια. Γι' αυτό έχει φέρει το Πάσχα νωρίτερα. Σαν τη Μεγάλη Παρασκευή είναι ο άνθρωπος, επειδή τα βρήκανε, κατάλαβες. Θέλει διαζύγιο. Και άμεσα. Άκουτα, Βενέτη. Άκουτα. Βρήκε άντρα η Δάφνη. Είναι η σειρά της Νόρας τώρα. Γιατί, Θεέ μου, γιατί, καλέ μου, Θεέ. Και δεν θα βρει όποιον και όποιον. Το δέκατο καλό θα της βρω εγώ. Α, εσείς θα τη βολέψετε κιόλας. Φυσικά, μου έχουν περισσέψει ένα κάρο γαμπρί από την άχρηστη την κόρη μου. Ένας κι ένας. Λίστα ολόκληρη. Τ' ακούς, Νικόλα μου? Λίστα. Εσύ θα έχεις ένα κερατάκι ασήμαντο εκεί χάμω και εγώ θα τα μετράω με λογιστή. Εμένα μου επιτρέπεται, πρέπει να πάω να δω και τον Ρούσο. Ναι, βέβαια. Μην πάει χαμένο και τόσο ζέσταμα. Α, Νικόλα. Αγόρι μου, συλληπιτήρια. Είσαι χάλια. Η Δάφνη να έχει γκόμενο, δηλαδή. Αυτό είναι νέο χαμηλό βαρομετρικό. Όχι, Λουκά μου. Όχι απλά γκόμενο. Σύντροφο. Πάνε για γάμο, σου λέει. Τώρα καταλαβαίνω γιατί βάραγε καμπανάκια ο Ρούσος. Τι καμπανάκια βάραγε? Τι μας είχε πει? Προσέξτε τα ερωτικά σας, από αυτά διαλύονται οι παρέες. Έτσι έλεγε ο φαρμακόγλωσσος. Ναι, και είχε δίκιο. Από μέσα πέφτουν τα κάστρα, Νικόλα. Το έχει διδάξει ιστορία. Ιστορία, ε. Τι είχε ερωτικά μπερδέματα ο Ναπολέων στο Βατερλό, αυτό θες να μου πεις? Είχε η παρέα των έξι. Όχι δικιά μας, του Ρούσου. Βάλ' τα κάτω και θα το δεις. Τι να δω? Ο Ρούσος. Κάτι είχε με τη μητέρα σου. Γι' αυτό και ψαχνόμασταν τότε με το DNA και τις ιστορίες. Ε. Βέβαια. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές τότε. Ο πατέρας απ' την άλλη έπαιζε με την Αντιγόνη. Και έτσι μας προέκυψε η μικρή Ντέζη. Το μωρό της Ρόσμαρη. Ακριβώς. Ο Λαζαρίδης το πήρε κατάκαρδα και αυτοκτόνησε, μακριά από εμάς. Ο Χατζηβασιλείου. Δεν είχε κάτι με την Αμαλία, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει. Πλατωνικά. Πάντως υπήρχε σχέση και εκεί. Και ποιος ξέρει τι άλλο είχε παίξει που δεν το ξέρουμε. Και δεν μου λες τώρα γιατί την κάνουμε όλη αυτή την αναδρομή? Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, αδερφέ. Ο Μάνος κάνει παιδί με την Εύα και της καλέει το γάμο με τον Στέφανο. Και όχι μόνο αυτό. Της διέλυσε τη ζωή με συνοπτικές διαδικασίες. Άνα, μπράβο. Και μετά πάει και παντρεύεται τη Μελίτα. Η οποία Μελίτα μετά τα φτιάχνει με τον Στέφανο. Αυτό είναι άλλο νήμα. Ωραία, τέλος πάντων. Έλα, πίσω στα δικά μας τώρα. Ναι, εσύ είσαι με τη Δάφνη, την παρατάσσε νηφούλα και παντρεύεσαι την Εύα. Μάλιστα. Τι άλλο μένει, να τα φτιάξω εγώ με την ώρα, ε? Το περιμένω και αυτό. Ρε, έστω διάλογο. Γιατί όχι, λίτρας δεν είσαι. Το μήλο κάτω από τη μηλιά. Α, δηλαδή τι θες να πεις, ότι εγώ και η πρόγονή μου κρατάμε από τα Σόδομα? Απορώ που μου κάνεις και παρέα. Κι εγώ. Γιατί εγώ, κύριε, είμαι ένας Βενέτης. Και αυτό το όνομα είναι συνυφασμένο με την ηθική και τις παραδόσεις. Να σου πω, Βενέτη, ας τις μούφες εμένα. Ξέχασα, νομίζεις, τι έκανες τότε με το Στέλιο? Που έκανες στην άκρη
τις παραδόσεις και το ήθος και μου το έπαιζε με ένα κόνανο βάρβαρος. Ναι, αυτό ήταν άλλο πράγμα. Εντάξει, εκεί ήμουνα σε άμυνα. Και man to man, μάλιστα. Μου φαίνεται δεν θυμάσαι καλά τα πράγματα. Το κέρατο νομίζω έχει πιάσει ρίζες βαθιά μες στο κέντρο της μνήμης. Στο επηρεάζει. Παράτα μας, ρε Λουκά, παίζεις με τον πόνο μου πάλι. Εγώ. Προσπαθώ να αλλάξω θέμα για να ξεχαστείς. Όχι, δεν θέλω να αλλάξουμε καθόλου θέμα. Ούτε να ξεχαστώ. Αυτό το θέμα θέλω εγώ. Τέτοιος είσαι, ρε. Ωραία, λοιπόν, και εγώ θα πάω στην ώρα. Αυτή θα μ' ακούσει. Είσαι τσακίδια. Αφορμή έψαχνες. Θα σου λείψω, να το δεις. Τελείωνε. Στο λέω. Ποιος είναι? Εγώ. Τι έγινε, Λουκά? Γιατί ήρθες ως εδώ? Να σου πω νεότερα. Ακούω. Η Δάφνη θέλει άμεσα διαζύγιο. Θέλει να παντρευτεί το Λευτέρη. Μάλιστα. Και έπρεπε να έρθεις ως εδώ? Τηλέφωνα δεν έχουμε? Ήθελα σε δω και λίγο. Να σου πω μια καλή νύχτα. Λουκά, οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Ένας λόγος παραπάνω. Μην ξανάρθεις νύχτα. Δεν μου κάνει καλό, με πονάει. Σε πονάει επειδή με αγαπάς. Γι' αυτό με χαστούκησες. Ήταν μια περίεργη στιγμή. Ένα μήχανο, Φιλίπ. Μην παίρνεις θάρρος από αυτό. Παίρνω θάρρος από ό,τι βρω. Δεν θέλω να κάνουμε και να πούμε πράγματα που θα τα μετανιώσουμε το πρωί. Μπορούμε να μην τα μετανιώσουμε. Θέλεις? Μην το κάνεις πιο δύσκολο. Καταλαβαίνω. Εντάξει, κοριτσάκι μου, εντάξει. Καλή νύχτα σου. Καλή νύχτα. Πολύ, να σε αγκαλιάσω και να σε διώχνω. Νικόλα. Πού είσαι, ρε ταρυφά? Τι έγινε? Τον έδιωξε από το σπίτι.